Κύριε Υπουργέ, έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από τον καταστροφικό σεισμό στο Ηράκλειο. Εκατοντάδες οικογένειες στους Δήμους Μηνώα, Πεδιάδα και Αρχανών Αστερουσίων και ακόμα είναι σε οικίσκους. Με απαράδεκτους όρους διαβίωσης, τα 25 τετραγωνικά μέτρα, μένουν ακόμα και πολυμελείς οικογένειες μέσα σε αυτούς, εκτεθειμένοι εν ώψη του χειμώνα που έρχεται. Εν τω μεταξύ, και ενώ μπαίνουμε στον δεύτερο χειμώνα, δεν έχουν καλυφθεί οι ανάγκες σε οικίσκους, με αποτέλεσμα πληγέντες να ζουν σε σπίτια επικίνδυνα. Για παράδειγμα, στον οικισμό Γαλατά του Δήμου Μηνώα, από τα 130 σπίτια τα 120 είναι ακατάλληλα, ενώ οι οικίσκοι που τοποθετήθηκαν καλύπτουν μόνο το 20% των αναγκών. Παρά τις μέχρι σήμερα εξαγγελίες της κυβέρνησης για άμεση αποκατάσταση ζημιών, η κρατική αρρωγή δεν επαρκεί, τα εμπόδια είναι πολλά, οι κατεδαφίσεις με ρυθμούς χελώνας λόγω ανεπαρκούς χρηματοδότησης. Πολλές οικογένειες κινδυνεύουν να μείνουν άστεγες λόγω των προϋποθέσεων για υπόθηκα δάνεια, του κόστους για έκδοση άδειας επισκευής κτηρίου που δεν αποζημιώνεται ως ξεχωριστή δαπάνη, του τιμολογίου που υπολογίζεται με κατασκευαστικές δαπάνες, με κατασκευαστικές τιμές που δεν έχουν καμία σχέση με τις σημερινές ηλικιώδεις ανατιμήσεις σε οικοδομικά υλικά και εργασίες. Τελικά, το πραγματικό κόστος που καλύπτει η στεγαστική συνδρομή είναι μόνο το 45-55% του πραγματικού κόστους επισκευής και ανακατασκευής κτηρίων και οι κάτοικοι δεν ξέρουν πότε και αν θα επιστρέψουν στα σπίτια τους. Από τον ΤΑΕΦΚ, τον Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στο Ηράκλειο, έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 9.300 αυτοψίες, ενώ περίπου 5.200 σπίτια έχουν χαρακτηριστεί μη κατοικήσιμα και για τους δύο Δήμους. Ο ΤΑΕΦΚ όμως έχει 10 άτομα διοικητικό προσωπικό και μόνο 18 μηχανικούς ελέγχου των φακέλων και παραλαβής βλαβών από τους 30 υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων που θα στελέχωναν υποτίθεται την υπηρεσία. Οι 900 φάκελοι που έχουν κατατεθεί, είτε Αθήνα είτε Ηράκλειο, είναι πάρα πολλοί για να διεκπεραιωθούν μόνο από 18 μηχανικούς και της ΤΑΕΦ, του ΤΑΕΦ και τους υπολείπους μηχανικούς της ΔΑΕΦ στην Αθήνα, παρά την υπεράνθρωπη προσπάθεια των εργαζομένων. Επίσης, ο ΤΑΕΦ δεν έχει δικό του κτίριο γραφείων στο Ηράκλειο. Η ΔΕ υπηρεσία δόμησης στο Καστέλι έχει τεράστια έλλειψη προσωπικού. Υπάρχει μόνο μία υπάλληλος για να εξυπηρετήσει τις μεγάλες ανάγκες όλων των κτισμάτων της περιοχής. Οι αυτοψίες έχουν σταματήσει να πραγματοποιούνται για το Δήμο Μηνώα Πεδιάδας και το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων περίπου από τα τέλη του Μάη του 2022. Όποιος επιχειρήσει να ζητήσει στοιχεία για τα πράσινα, για τα κίτρινα, για τα κόκκινα, κουτουλάει τείχο. Στοιχεία δεν δίνουν ούτε οι Δήμοι, δεν δίνει ούτε η ΔΑΕΦ και ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον. Υπάρχει μια μυστικοπάθεια στο όλο ζήτημα. Όποιος ιδιοκτήτης επιθυμεί να πραγματοποιηθεί εκ των υστέρων αυτοψία στο κτίριό του από τον ΤΑΕΦ, θα χρειαστεί να συντάξει φάκελο σεισμόπληκτου κτιρίου με ιδιώτη μηχανικό, κόστος παρακαλώ 1.500 ευρώ, και ύστερα αυτός ο φάκελος να κατατεθεί στον ΤΑΕΦ, να πρωτοκολληθεί, να χρεωθεί σε υπάλληλο του ΤΑΕΦ, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την αυτοψία στο κτίριο. Βουνό δηλαδή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σεισμόπληκτοι εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, απλά, έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω που σας ανέφερα, τι μέτρα θα πάρετε για να τα επιλύσετε, απλά. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και Σιδικάκη στο Σώμα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Κύριε Σιδικάκη, γνωρίζω ότι δεν είστε οπαδός να ασκείτε μια ανέξοδη κριτική, ιδίως σε μια κυβέρνηση η οποία έχει κάνει πραγματικές και ουσιαστικές προσπάθειες και στέκεται δίπλα συνολικά σε κάθε δοκιμαζόμενο πολίτη αυτή της χώρας, είτε η δοκιμασία του προέρχεται από μια φυσική καταστροφή, έτσι όπως αναφερόμαστε στην Κρήτη, είτε από μια πανδημία, είτε λόγω της ανατίμησης των τιμών των υλικών λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και το μόνο που δεν μπορεί να μας προσάψει κανείς είναι ότι μένουμε απλοί θεατές των εξελίξεων. Ξέρετε πολύ καλά, γιατί το γνωρίζουν όλοι οι κάτοικοι τις περιοχές που έχουν πληγεί από καταστροφικά φαινόμενα, ότι ποιες και πόσες πρωτοβουλίες έχουμε πάρει συνολικά για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Αλλά θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να κάνω μια απλή υπενθύμηση για να το γνωρίζουμε όλοι, το τι ακριβώς έχει γίνει. Ήμασταν από την πρώτη στιγμή εκεί.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών έχουν κάνει 22.500 αυτοψίες. Έχουμε στείλει στις πληγήσεις περιοχές 164 οικίσκους. Και αν έχουμε αιτήματα και για νέους οικίσκους, είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή να στείλουμε κι άλλους. Για πρωτεύων όμως κατοικίες, όχι για αποθήκες, όχι για να εξυπηρετήσουν κάποιες άλλες ανάγκες, μιλάμε για να εξυπηρετήσουν τις κατοικίες. Ξέρετε, δεν υπάρχουν άπειροι οικίσκοι αυτή τη στιγμή να μπορούμε και για άλλα προβλήματα που έχει ένα νοικοκυριό να συνδράμουμε. Συνδράμουμε με οικίσκους για να μένουν εκεί μέσα. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο. Το δεύτερο δεδομένο είναι σε ό,τι αφορά την ανατίμηση των τιμών των υλικών και κατ' επέκταση του κόστους της επισκευής των κτηρίων. Προχωρήσαμε μετά από 10 χρόνια στην επικαιροποίηση του τιμολογίου επισκευών, που πλέον, και αυτό έχει τη σημασία του, είναι ενιαίο για όλες τις φυσικές καταστροφές. Και για τις φυσικές καταστροφές που έχουν λάβει χώρα από το 2017. Περιλαμβάνει 169 εργασίες αποκατάστασης και προσάυξη των τιμών των επισκευαστικών άρθρων έως 30%. Επίσης, θα ήθελα να λάβετε υπόψη σας, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, ότι για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνεται ο σεισμός, χορηγούμε δηλαδή τη στεγαστική συνδρομή, στο σύνολο των ιδιοκτησιών με όριο τα 150 τετραγωνικά. Και τι εννοώ με αυτό, γιατί και αυτό θα πρέπει να είναι αντιληπτό από όλους μας. Έως τώρα, ο νόμος προέβλεπε ότι στην πρώτη κατοικία, αν η πρώτη σου κατοικία λοιπόν ήταν 90 τετραγωνικά, αποζημιωνώσουν για τα 90 τετραγωνικά. Εμείς, με τη ρύθμιση που κάναμε για το αρκαλοχώρι και τώρα πλέον ισχύει για όλη τη χώρα, αποζημιώνουμε στα 150 τετραγωνικά και για το δευτερεύον σπίτι. Τώρα, πρώτη φορά η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θέσπισε το θεσμό της κρατικής αρρωγής, ώστε οι πολίτες να αποζημιώνονται προκαταβολικά, αναλόγως του βαθμού της βλάβης του κτηρίου τους, μέσω μιας διαδικασίας πραγματικά πολύ απλής, βασισμένη σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που τα χρήματα πιστώνονται άμεσα στους δικαιούχους. Τώρα, αν για σας όλα αυτά δεν φτάνουν, γνωρίζουμε κι εμείς ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και γι' αυτό ετοιμάζουμε και άλλες πρωτοβουλίες που αναλάβουμε το μέσο επόμενο διάστημα, που η κυβέρνηση θα επανέλθει για να βελτιώσει όλο αυτό το καθεστώς της κρατικής αρρωγής. Σας ευχαριστώ πολύ. Προφανώς, κύριε Υφυπουργέ, δεν είμαστε οπαδοί της ανέξοδης κριτικής, αλλά σίγουρα θέλουμε να μιλήσουμε με τη γλώσσα της αλήθειας. Και η αλήθεια λέει ότι οι μεγάλες ζημιές και σε σπίτια και σε υποδομές δεν έχουν ακόμη επουλωθεί. Πολλές οικογένειες ζουν στα προκατεδάφιση σπίτια τους, μη έχοντας άλλες επιλογές. Πραγματικά όμως θα θέλαμε να μας πείτε, κύριε Καραγιάννη, πρώτον, οι αποζημιώσεις που έχουν εξαγγελθεί, αλλά χρήματα δεν βλέπουν οι πληγέντες, αφού έχουν εγκλωβιστεί στους λογαριασμούς, επαρκούν? Καλύπτουν το συνολικό εύρος της ζημιάς που έχουν υποστεί? Όχι. Γιατί έχετε επιβάλει τον κόφτη των 150 τετραγωνικών για αποζημίωση και όχι το σύνολο των τετραγωνικών που έχουν καταστραφεί? Που μπορεί να είναι 200 τετραγωνικά, μπορεί να είναι 250 και ούτω καθεξής. Γιατί δεν αποζημιώνεται ως ξεχωριστή δαπάνη η έκδοση άδεια επισκευής κτηρίου που προϋποθέτει εκτεταμένες μελέτες μηχανικού και πάρα πολλά άλλα, ενώ γνωρίζετε ότι αυτό είναι απαγορευτικό για πολλές οικογένειες? Μιλάμε τώρα για ένα κόστος από 1.000 ευρώ έως και 5.000 ευρώ. Γιατί η κρατική αρρωγή καλύπτει μόνο το 80% μέσω της στεγαστικής συνδρομής και όχι το 100%? Γιατί εξαναγκάζεται, στέλνοντας τον κόσμο στα νύχια των τραπεζών, για το υπόλοιπο 20% άτοκο μεν, αλλά υποθηκεύοντας ό,τι έχουν και δεν έχουν? Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι άτοκο δάνειο από μια τράπεζα δεν δίνεται έτσι εύκολα. Πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν ιδιοκτήτες που βαρύνονται ήδη με τραπεζικό δανεισμό. Οι τράπεζες δεν θα δεχτούν να εγκρίνουν νέο άτοκο δάνειο. Και φυσικά όσοι λάβουν δάνειο για ποσά μεγαλύτερης αξίας των 10.000 ευρώ, το επισκευαζόμενο κτίριο ή άλλο ακίνητο μπαίνει σε υποθήκη. Δεύτερο ζήτημα. Αντί να ενισχυθούν οι πολυδομίες των Δήμων με επιπλέον προσωπικό ή να ιδρυθούν καινούργιες,
για να μπορεί να ανταπεξέλθει στην έκδοση τόσο των νέων οικοδομικών αδειών, εναποθέτεται όλη την ευθύνη έκδοσης τους σε ιδιώτες μηχανικούς. Γιατί? Γιατί? Και μάλιστα γνωρίζοντας ότι οι τιμές για την οικοδομική άδεια είναι ασύμφορες, εξαναγκάζοντας πάλι για άλλη μια φορά να βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη οι σεισμόπληκτοι. Τρίτο ζήτημα, τα κίτρινα κτίρια. Για να καταφέρει ένα κίτρινο κτίριο να πάρει κρατική αρρωγή μέσω της στεγαστικής συνδρομής είναι μια πολυδέδαλη και κοστοβόρα διαδικασία. Σύνταξη φακέλου επισκευής, μελέτη στατικής ενίσχυσης, επέμβλεψη και πληρωμή των ιδιωτών μηχανικών και πάρα πολλά άλλα. Το πραγματικό κόστος που τελικά καλύπτει η στεγαστική συνδρομή είναι 45 έως 50% του πραγματικού κόστους επισκευής. Και το ίδιο ισχύει φυσικά και για τα πράσινα κτίρια. Το δε τιμολόγιο, για το οποίο αναφερθήκατε, των υλικών επισκευής των κτιρίων, ήταν του 2011, αναθεωρήθηκε με προσάυξη 20% το 2018 και τελικά αναδιαμορφώθηκε με προσθήκη νέων εργασιών και αναθεώρηση ξανά των τιμών στις 5 του Σεπτέμβρη του 2022. Και πάλι δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά κόστη των επισκευών, αφού τα υλικά κατασκευής ανά 2 εβδομάδες αυξάνονται. Τα ένσημα του ΙΚΑ αυξήθηκαν φέτος πάρα πολύ. 3 με 5 ευρώ παραπάνω τα ημερομίσθια σε σχέση με τα ένσημα στο ΙΚΑ που ήταν πιο πριν. Επίσης, οι αυξήσεις του τιμολογίου υλικών δεν πιάνουν τα κόκκινα κτίρια. Τα κόκκινα κτίρια έχουν μια χρηματοδότηση 1.000 ευρώ ένα τετραγωνικό, όπου στην πραγματικότητα είναι 800 ευρώ το τετραγωνικό. Αυτό το ποσό σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Πλέον η κατασκευή ενός νεόδμητου συμβατικού κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος ανέρχεται στα 1.300 έως και 1.600 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Υπάρχει το ζήτημα, το σοβαρό ζήτημα της έλλειψης προσωπικού στον ΤΑΕΦ. Γι' αυτό πρέπει να δώσετε μια απάντηση. Γιατί ενώ χρειάζεται προσωπικό, υπάρχει αναγκαιότητα αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει προσωπικό. Θα μου πείτε, μα εδώ κάναμε προκήρυξη και δεν ήρθαν. Ε, βέβαια. Με συμβασιούχους. Ποιος θα έρθει συμβασιούχος? Και δεν ισχύει μόνο στην περίπτωση τη δική σας, υπάρχουν και σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις. Επίσης, το Αρκαλοχώρι θεωρείται εντός έδρας μετακίνησης. Λιγότερο από 50 χιλιόμετρα. Η υπηρεσία δεν παρέχει στους μηχανικούς μεταφορικό μέσο για να μετακινούνται από και προς τις σεισμόπληκτες περιοχές, με αποτέλεσμα οι συμβασιούχοι μηχανικοί να κανονίζουν κάθε μέρα το πώς θα μετακινηθούν. Καμία άδεια επισκευών επίσης δεν έχει εγκριθεί, κύριε Υφυπουργέ. Η μόνη άδεια είναι αυτή για το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία στο Αρκαλοχώρι, που καλώς έγινε, αλλά δεν είναι η μόνη άδεια. Η πρώτη άδεια επισκευών που ήταν έτοιμη προς έκδοση τέλη Αυγούστου, τελικά με την αναθεώρηση του τιμολογίου δεν εκδόθηκε και στάλθηκε ξανά για αναθεώρηση, προκειμένου ο ιδιοκτήτης να λάβει τη νέα αναθεωρημένη τιμολόγηση των υλικών. Και τέλος, και να κλείσω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, με τις κατεδαφίσεις. Οι κατεδαφίσεις είναι μια εξελισσόμενη διαδικασία, αποτελεί γάνγκρενα αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ετοιμόρροπα κτίρια επικινδυνότητας για τους διερχόμενους, για τους κατοίκους, βάζουν δηλαδή σε κίνδυνο τη ζωή των κατοίκων. Τα όσα έχουν πάρει οι Δήμοι για τις κατεδαφίσεις είναι ψίχουλα. Συνολικά ο Δήμος Μηνώα Πεδιάδα έχει λάβει 2.100.000 ευρώ και ζητάει επιπλέον 2.200.000 ευρώ μόνο για τις κατεδαφίσεις. 440 πρωτοκόλλων. Στην πραγματικότητα όμως τα προκατεδάφιση έχουν κριθεί, που έχουν κριθεί είναι 1.100 κτίρια. Επί 6.000 που είναι κατά μέσο όρο η κατεδάφιση, απαιτούνται 6,5 εκατομμύρια ευρώ μόνο για τον ένα Δήμο. Για τον άλλο Δήμο, Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, που έχει πάρει μόνο 530.000 ευρώ για το σύνολο των αναγκών, όχι για τις κατεδαφίσεις, 530.000 ευρώ, στην πραγματικότητα χρειάζεται άλλα 2 με 2,5 εκατομμύρια μόνο για τις κατεδαφίσεις. Άρα λοιπόν τι κουβεντιάζουμε τώρα? Ευχαριστούμε τι πολύ. Κουβεντιάζουμε. Με τούτα και με τα άλλα λοιπόν, ναι, η κυβέρνηση έχει δυσκολέψει αντί να διευκολύνει τη διαδικασία της αποζημίωσης για τους σεισμόπληκτους και την επίλυση όλων των σοβαρών προβλημάτων. Και επανερχόμαστε και λέμε άμεση, χωρίς γραφειοκρατία, αποζημίωση 100% της ζημιάς που έχουν υποστεί, του κόστους επισκευής και ανακατασκευής των κτιρίων και ό,τι αυτό πρακτικά συνεπάγεται για τους ταλέπορους κατοίκους των δύο Δήμων, Μηνώα Πεδιάδα και Αρχανών Αστερουσίων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Συντικάκη, προσπάθησα σε κάποια σημεία να σας παρακολουθήσω. Βέβαια, αυτό που με έκανε απόλυτη εντύπωση, θα έλεγα, είναι
η μάχη που δίνεται για την πλουτοκρατία, για σπίτια πάνω από 250 ή 300 τετραγωνικά, να τα καλύψουμε. Όλα έχουν ένα όριο. Μας κάνετε κριτική γιατί έχουμε προσλάβει υπαλλήλους, γιατί έχουμε ιδρύσει τμήμα στο Ηράκλειο και στο Αρκαλοχώρι και γιατί ασχολείται για αυτή την περιοχή. Ενώ μέχρι τώρα δεν υπήρχε τίποτα. Μας κάνετε κριτική γι' αυτό. Μας κάνετε κριτική ότι δεν προχωρούν, ενώ ξέρετε πολύ καλά ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί μελέτες. Και οι αρμόδιοι ιδιώτες μηχανικοί δεν μας έχουν φέρει τις μελέτες για να έχουμε τις κοστολογήσεις. Αυτό δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Και δεύτερον, δεν μπορούμε να αποζημιώνουμε χωρίς να έχουμε μελέτες. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αν δεν κατατεθούν τα απαραίτητα χαρτιά, διαχειριζόμαστε και υπηρεσίες δημόσιο χρήμα. Μισό λεπτά. Δεν σας διακόψω. Κύριε Συριχάκη, σας παρακαλώ. Δεν σας διακόψω. 7 λεπτά μιλήσατε. Έχουμε κάνει όλες διαδικασίες. Κάναμε αρμόδιο τμήμα στην περιοχή για να εξυπηρετήσουμε το Αρκαλοχώρι. Ένα, πώς θα κάνουμε, 10. Όχι, δεν είναι ένας υπάλληλος. Όσους υπαλλήλους προκηρύξαμε, ήρθαν όλοι, είναι στελεχωμένη υπηρεσία και μάλιστα στις πλημμύρες που έγιναν πριν από μερικές μέρες η υπηρεσία μας συνέδραμε και σε αυτό το κομμάτι και βάζουμε πλάτη σε όλα τα ζητήματα που μας ζητά και η περιφέρεια Κρήτης. Και εμείς δεν πρόκειται εδώ πέρα, να ξέρετε, δεν το κάναμε ποτέ αυτό το πράγμα, να δώσουμε ανέφικτες υποσχέσεις. Είμαστε εδώ πέρα για να προχωρήσουμε όλα τα έργα, γιατί καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή τα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτή την περιοχή. Οι υπάλληλοι πραγματικά του ΤΑΕΦ Ηρακλείου κάνουν μια υπεράνθρωπη, θα έλεγα, προσπάθεια να ανταποκριθούν. Και θα ήθελα και από αυτό το βήμα να τους ευχαριστήσω. Και όλη την υπηρεσία. Και στην Αθήνα, και στο Ηράκλειο και στα Χανιά, γιατί ασχολούνται πραγματικά επισταμμένα πάρα πολύ για να προχωρήσουν ζητήματα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα και σύνθετα. Από εκεί πέρα. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι άμεσα, μέχρι το τέλος του έτους, κύριε Συνταχάκη, να προχωρήσουμε στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την αποκατάσταση των ζημιών και ιδίως των κτηρίων από τις φυσικές καταστροφές. Ήδη στο Υπουργείο έχουμε έτοιμο σχεδόν το σχέδιο νόμου, το οποίο το αμέσως επόμενο διάστημα θα το παρουσιάσουμε και στο Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε να προχωρήσουμε και να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες, ώστε και να αποδίδονται πολύ πιο γρήγορα αποζημιώσεις και να μειώσουμε σημαντικά αυτό το χρόνο έκδοση των αδειών επισκευής, ώστε πραγματικά αυτή η γάγκρενα που ταλαιπωρεί τους πολίτες να προχωράνε όλα πολύ πιο γρήγορα. Τα βήματα που έκανε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν πάρα πολλά. Ποτέ δεν είχε γίνει ούτε για την κρατική αρρωγή, ούτε η άμεση επέμβασή μας σε ό,τι αφορά τις αυτοψίες. Ο αριθμός των αυτοψιών, μόνο αυτό που έχουν γίνει στο Αρκαλοχώρι, είναι ρεκόρ για μια περιοχή. Και όλες οι ρυθμίσεις που κάναμε δεν είχαν ξαναγίνει ποτέ. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Και γι' αυτό ερχόμαστε με ένα νέο θεσμικό πλαίσιο να λύσουμε παθογένειες και προβλήματα ετών. Σας ευχαριστώ πολύ.